Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και ελέησόν ημάς. Μια ευλαβής γυναίκα είδε ένα όραμα, είδε μάλλον όνειρο ήταν, είδε την Παναγία, η οποία της είπε, τι με φωνάζετε Παναγία μου, Παναγία μου, βγάλτε τις μάσκες. Και το άλλο που είπα εχθές, προχθές, μια ευλαβέστατη γερόντισσα, μοναχή, είδε σε όραμα, ξύπνιο ήταν, μέσα στη Θεία Λειτουργία, σε ώρα λατρείας δηλαδή, σε ώρα Θείας Λειτουργίας, είδε τον διάβολο, τα χέρια του πονηρού, του διαβόλου, να φοράνε τις μάσκες στους πιστούς, στους χριστιανούς μέσα στην Εκκλησία. Ο ίδιος ο διάβολος τους φορούσε τις μάσκες. Και έβλεπε με περιφρόνηση και με κομπασμό στο Χριστό και του έλεγε, σου τους πήρα. Είναι δική μου. Βλέπετε, καφιότανε. Και ο Χριστός είπε, αυτούς δεν τους γνωρίζω. Είναι φοβερό αυτό. Πρέπει να τα προσέξουμε αυτά. Πόσο έχουμε πετύχει ή αποτύχει στις εξετάσεις. Και αυτό που είπε ο Άγιος Παϊσίου, ότι θα μαζευτεί το πίμνιο του Χριστού. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Περνάμε εξετάσεις και όσοι είναι του Χριστού βρίσκουν το ένα πρόβατο το άλλο. Βλέπετε τώρα οι χριστιανοί λέμε πού έχει η Εκκλησία που μπορεί να πάει κανείς χωρίς να είναι φημωμένος. Εκεί θα πάμε. Και εκεί βλέπετε μαζευόμαστε. Όλοι αυτοί που είναι αληθινά του Χριστού. Οι άλλοι που είναι συμβιβασμένοι, σου λέει δεν πειράζει. Δεν πάω στην Εκκλησία καθόλου. Αλλά αν δεν πας στην Εκκλησία καθόλου, αφορίζεσαι. Αν δεν κοινωνήσεις τουλάχιστον τρεις Κυριακές, αφορίζεσαι. Εκτός αν έχεις επιτύμιο από τον πνευματικό. Ο αδιάφορος λέει τι λέει τώρα, σιγά το πράγμα. Οπότε αυτόματα βλέπετε γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Αυτοί που έχουν καταλάβει τι σημαίνει πίστη και τι σημαίνει Χριστός και τι σημαίνει χριστιανική ζωή, θα κάνουν το παν για να βρουν εκκλησία να κοινωνήσουν. Μπορεί να κάνουν και 100 και 200 χιλιόμετρα και 1000 χιλιόμετρα, προκειμένου να βρουν εκκλησία που θα μπορούν να πάνε σωστά, να λατρέψουν το Θεό, χωρίς φήμωτρα, χωρίς προσβολή δηλαδή στην εικόνα του Χριστού και να κοινωνήσουν. Γιατί ξέρουν ότι ο Χριστός είναι η ζωή. Και ο Ιησούς Χριστός μας είπε, αν δεν φάτε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίνετε αυτό το αίμα, ούτε και έχετε ζωή εν εαυτής. Δεν έχετε ζωή μέσα σας. Ξεκάθαρα πράγματα. Ένας λοιπόν πιστός που το έχει καταλάβει αυτό θα κάνει το παν για να βρει τη ζωή. Μα σε μια εκκλησία στα 200 χιλιόμετρα, μα σε ένα υπόγειο, μα στο ίδιο του το σπίτι. Γιατί και εκεί μπορεί να κάνουμε λειτουργία. Με τον Τιμήσιο, ο ευλαβής ιερέας σε ένα υπόγειο κάνει τη λειτουργία. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση ο χριστιανός να μείνει ακοινώνητος και μέσα στη φυλακή να τον βάλουν, θα κάνει το παν για να βρει να κοινωνήσει. Και αν δεν υπάρχει Αγία Τράπεζα και Τιμήσιο, γίνεται Αγία Τράπεζα το στήθος του πιστού και πάνω σε αυτό ιερουργεί ο ιερέας, την Θεία Λειτουργία. Έχουμε τέτοια περιστατικά φυλακισμένων ιερέων που έκανα Θεία Λειτουργία με αυτόν τον τρόπο. Ένα κομμάτι ψωμί, λίγο κρασί, ένα πιατάκι. Και αυτά όλα είναι αρκετά για να κάνει κανείς Θεία Λειτουργία, εφόσον υπάρχει ιερέας και να κοινωνήσει. Έτσι, επομένως, μην ψάχνουμε τώρα να τα βάλουμε σε τάξη και σε χρονολογική σειρά πώς θα γίνουν, αλλά βλέπετε πώς γίνονται. Μπορεί να γίνουν και όλα μαζί. Απ' τη μια έχουμε εξετάσεις, γιατί είδατε, δεν είπε ότι θα μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη, ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Θα μας τη δώσουν γιατί θα νομίζουν ότι αυτό είναι το συμφέρον τους. Όχι ότι επειδή θα γίνει χριστιανοί θα μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη. Θα νομίζουν ότι έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα τα δικά τους συμφέροντα. Δεν θα την πάρουμε εμείς την πόλη, άλλοι θα την πάρουν. Αλλά θα δουν ότι δεν θα συμφέρει αυτούς να την κρατήσουν. Τους λέει να την δώσουμε στους Έλληνες. Καταλάβατε. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνη την περίοδο δεν θα έχουμε εμείς διωγμό, όπως έχουμε τώρα. Μπορεί να έχουμε και διωγμό. Αλλά ο Θεός, βλέπετε, συγκυρνά, αναμειγνύει τα ευχάριστα με τα εντός εισαγωγικών δυσάρεστα, γιατί τίποτα δεν είναι δυσάρεστο. Ίσα-ίσα ο διωγμός είναι ό,τι πιο ευχάριστο για τον χριστιανό. Και οι Άγιοι θα χαιρόντουσαν πάρα πολύ, όπως είπε ο Άγιος Παΐσιος, να ζουν στην εποχή μας, για να ομολογήσουν Χριστό.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και ελέησόν ημάς.